συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των Κούρδων η Άγκυρα. Σύμφωνα με κουρδικές στρατιωτικές πηγές, επλήγησαν από αέρος χθες Τετάρτη το βουνό Καρά και χωριά στην περιοχή Ντοκούχ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν περιοχές όπου η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι βρίσκονταν θέσεις της κουρδικής αυτονομιστικής οργάνωσης PKK, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν δηλαδή, στο βόρειο Ιράκ. Αυτά σύμφωνα με γερμανικές πηγές, οι οποίες έχουν ασφαλείς πληροφορίες. Έγιναν σφοδρές μάχες ανάμεσα στους Κούρδους μαχητές και Τούρκους στρατιώτες. Έχασαν τη ζωή τους 6 αντάρτες. Από εχθές το βράδυ έως σήμερα το πρωί, 6 χωριά στην περιοχή Ντινάρτε της επαρχίας Ντοκούχ βομβαρδίστηκαν, σύμφωνα με το Σαμπάν Χαλίλ, τοπικό αξιωματούχο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με δελτίο τύπου επιβεβαίωσε χθες ότι διεξήχθη προληπτικό πλήγμα εναντίον στοιχείων του PKK στο βόρειο Ιράκ, στα πλαίσια της αποκαλούμενης από την Άγκυρα επιχείρησης Νύχια του Αϊτού. Αυτά σύμφωνα με το Ανατολού που αναδημοσιεύει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με το ίδιο δελτίο τύπου της Άγκυρας, η επιχείρηση είχε στόχο να ματαιωθούν δίθεν προσπάθειες του PKK να ανακτήσει θέσεις από τις οποίες εξαπολύει τρομοκρατικές, όπως τις χαρακτήρισε, ενέργειες στην τουρκική επικράτεια. Φυσικά η Άγκυρα βάλει εναντίον όλων των Κούρδων, τόσο αυτούς που κατοικούν εντός του τουρκοκρατούμενου Κουρδιστάν, τους οποίους επιχειρεί να καταστήλει και να αφομοιώσει, όπως και να πατήσει πόδι στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπως έχει κάνει στο Συριακό. Σε κάθε περίπτωση, οι γενναίοι Κούρδοι μαχητές αμήνονται εναντίον των επεκτατικών προθέσεων της Άγκυρας.